Σε έξαρση βρίσκεται πάλι η απάτη με την κλοπή της Μάνικας, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ενοικονομία.gr και ήδη πρώτη έλεγχη που ξεκίνησε το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης εντόπισαν ένα στα τρία πρατήρια που έχουν πειράξει τις αντλίες καυσίμων, αδειάζοντας από 5 έως 11% τα ρεζερβουάρ των οχημάτων και τις τσέπες των οδηγών. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το εν λόγω site, σύμφωνα με πληροφορίες, η Διεύθυνση Μετρολογίας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας εδώ και ένα μήνα ενεργοποίησε εκ νέου τις εφόδους σε βενζινάδικα με τη χρήση του μυστικού αυτοκινήτου. Αυτό διαθέτει κρυφό εξοπλισμό, ειδικό ρεζερβουάρ και έχει τη δυνατότητα να μετρά τις πραγματικές ποσότητες των λίτρων που φεύγουν από τα στόμια των αντλιών. Το όχημα που δεν φέρει διακριτικό της υπηρεσίας ήταν για πολλούς μήνες παροπλισμένο και με πρωτοβουλία της Υφυπουργού Ανάπτυξης κυρία Θεοδόρα Τζάκρη επισκευάστηκε και πιστοποιήθηκε με αποτέλεσμα από τα τέλη Μαΐου να έχει κάνει τους πρώτους ευνηδιαστικούς ελέγχους. Αναφέρεστε στο δημοσίευμα του Έθνους στο σημερινό, το οποίο εντάξει είναι υπερβολικό, δεν είναι ένα στα τρία βενζινάδικα, απλώς γίναν κάθε υπόδειξη της Ένωσης Βενζινοπολών Νομού Αττικής έλεγχοι στοχευμένοι σε 30 πρατήρια, σε 15 πρατήρια στοχευμένοι έλεγχοι κάθε υπόδειξη, τα οποία έβγαλαν στον έλεγχο ότι τα 5 από αυτά τα στοχευμένα πρατήρια είχαν απόκληση στις παραδόσεις των καυσίμων. Αυτό έχει γίνει αρκετές φορές. Πολλές φορές και η Ομοσπονδία στοχευμένα υπέδειξε στις αρμόδιες υπηρεσίες πρατήρια στα οποία γίναν έλεγχοι και βρεθήκαν να κλέβουν οι αντίστοιχοι στους καταναλωτές. Γίνεται αυτό και καλώς γίνεται και μακάρι να συνεχιστεί να γίνεται. Η απορία χιλιάδων οδηγών όταν φεύγουν από ένα πρατήριο, πως είναι δυνατόν να έβαλε 20 ευρώ βενζίνης και ο δείκτης να μην έχει μετακινηθεί, βρίσκει πάντα απάντηση στους ελέγχους που κάνει το συγκεκριμένο ειδικό όχημα του Υπουργείου. Ήδη πρώτη έλεγχη σε πρατήρια στον Κορυδαλό, στον Ταύρο, στο Κερατσίνη, την Νίκαια, όπου υπήρχαν καταγγελίες, έβγαλαν λαβράκι. Οι αποκλήσεις αντλίες κυμαίνονται από 5% και έφταναν στο 11%. Με απλά λόγια, στα 50 λίτρα μόλυβδης με τιμή 1,43 το λίτρο, ο οδηγός έχανε από 3,5 έως και 8 ευρώ. Είναι σε 4 περιοχές της Αττικής και θα πούμε ότι ήταν πρατήρια τα οποία ήταν εντός εισαγωγικών ύποπτα και λόγω των τιμών που πουλούσαν και λόγω των γνωριμιών, τους γνωρίζαν οι πρατηριούχοι συνάδελφοι της Αττικής ότι αυτά τα πρατήρια έχουν κάποιο πρόβλημα, οι πρατηριούχοι. Έγιναν οι έλεγχοι αυτοί με την μέθοδο του μυστικού επισκέπτη, το μυστικό αυτοκίνητο, το οποίο είναι κατάλληλα εξοπλισμένο με όργανα τέτοια λιτρομέτρησης, που μετράει ακριβώς την ροή του καυσίμου που πέφτει σε ένα συγκεκριμένο δοχείο στο πόρ μπαγκάζ του συγκεκριμένου αυτοκινήτου. Βρέθηκαν αποκλήσεις από 5 έως 7% στις παραδόσεις, που σημαίνει 15 περίπου λεπτά στο λίτρο κατά μέσο όρο, από 7 έως 15 λεπτά στο λίτρο κλέψιμο στον καταναλωτή. Και εμείς σαν συμβουλή θα λέγαμε ότι να προσέχει πολύ ο καταναλωτής. Βασικά εδώ στην επαρχία δεν βρεθήκαν τέτοια φαινόμενα. Δεν ξέρω αν γίνουν τέτοιοι έλεγχοι τι θα βρεθούν εδώ. Πιστεύω ότι θα βρεθούν. Ας μην κρυβόμαστε, πιστεύω ότι θα βρεθούν. Ο καταναλωτής πρέπει να προσέχει, το έχω πει πολλές φορές, όσο αποφεύγει μια ψηλή τιμή, μεγάλη τιμή και καλά κάνει, πρέπει περισσότερο να αποφεύγει όταν βλέπει μια πολύ χαμηλή τιμή.